Έλεγα λοιπόν ότι λίγο, λίγο, τόσο δάχθες γκρίνιαξα και κάπω λίγο γκρίνιαξα και σήμερα γκρίνιαξα. Όμω όχι τύπου γκρίνιαξα θυμωμένα, γκρίνιαξα παραπονεμένα. Γιατί και η γκρίνια νομίζω ότι έχει βαθμίδες, έχει πίστε. Σπύρο, Ανδριανέ, πού είσαι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι Σε αυτόν τον άνθρωπο γκρίνιαξα λίγο. Α, τόσο δά. Θέλω να το πει εγώ πάντα νιώθω καλά με ό,τι συνέστημα και να μου προσφέρει, αγαπητή εγώ. Οπότε δεν, το παίρνω σαν κρίνια, γιατί είναι ενδιαφέρον αυτό που δείχνει. Το παίρνω λοιπόν έτσι όπω είναι, το παίρνω σαν ενδιαφέρον και σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για ό,τι κάνει και εσύ και η ομάδα σου για μένα. Εγώ, ε, την εγώ, υπομονή σα λίγο είναι δύσκολε μέρε, παιδιά, για μένα. Πίζω απελπιστικά. Να κάνουμε διάφορε αλλαγέ και εδώ να στο μέλλον. Να σα κάτι, νιώθω ότι mm. θα πρέπει να βγάλουμε χαρτάκι τύπου δημόσια υπηρεσία και να περιμένουμε στην ουρά για να, σε... να, έρθουμε σε επικοινωνία μαζί mm. σου. Τι είπα, ακριβωθόρητο. Είναι. <laughs> σε ευχαριστώ πολύ. Είναι θετικά αυτά, δεν χρειάζεται να παραπονιέμαι, αλλά είναι μια περίοδο πάρα πολύ έντονη. Γίνονται διάφορα πραγματάκια. Ετοιμάζουμε και με την ομάδα του Μενοφστάλλι και με άλλε διάφορε συνεργασίε που τρέχουν πολύ ωραία πράγματα. Σιγά σιγά θα τα ανακοινώνουμε. Φαντάσου τώρα ένα πρόβλημα πούμε, που έχω. Είναι, δεν βρίσκω ανθρώπου να κάνουμε την ανακαίνιση που θέλω στο σούντιό μα, εδώ στο γραφείο. Θέλω να αλλάξω λίγο τον το background, θέλω να βάψω μερικού τοίχου, να αλλάξω μερικέ μοκέτες και μου είναι δύσκολο. Και γκρινιάζω και εγώ αντίστοιχα στου συνεργάτε μου. Δεν ξέρω, Σαββατοκύριακο σε βολεύει <laughs> να πάρω ένα αεροπλάνο να έρθω να σε βοηθήσω. <laughs> Σαββατοκύριακο δεν δουλεύουμε. Πενθήμερο, μόνο. Να, άκουσε, να, να ναι, ξεκουραζόμαστε και, ναι. και λίγο. Θα το δώσω σαν ταξίδι και ευχαρίστηση και τέλος πάντων να βοηθήσω ένα συνεργάτη. Έτσι είναι. Πάντως, ε, να πω ότι εδώ πέρα ο καιρός δεν είναι πάρα πολύ καλός. Δεν ξέρω εσείς πώς το βιώνετε εκεί. Από ό,τι άκουσα, έχετε καλό καιρό εδώ πέρα. Είναι λίγο μελαγχολικά τα πράγματα. Ε, είναι συνεφιασμένος. Και αυτό βοηθάει στο να είμαστε λίγο μουτζούφλιδες, να το πω έτσι, και ορμόμενος από ένα post που έβγαλα σήμερα και ήθελα να το συζητήσουμε και στην κουβέντα μας, θα ήθελα να στυλιτεύσουμε λίγο τους ανθρώπους ή τη συμπεριφορά μάλλον, γιατί εντάξει όλοι λίγο πολύ γκρινιάζουμε, να στυλιτεύσουμε τη συμπεριφορά του γκρινιάρη και της γρινιάρας, που πολλές φορές θα πάμε στην παρέα μας, θα πάμε στον σύντροφό, σύντροφό μας, να πούμε τα παράπονά μας για το αφεντικό, σε εισαγωγικά, για τον μάνατζερ, για τον εργοδότη Uh, για, τη, για τους τοξικούς συναδέρφους για τους κακούς συναδέρφους και μάλλον δεν θα κάνουμε τίποτα γι' αυτό και ήθελα να το πω λιγάκι έτσι και Είμαι πολύ καλά κάνει και που... το αποφασίζει ναι. αυτό το θέμα. Γιατί νιώθω ότι υπάρχουν και. εντάξει, και θα τα πούμε και στην πορεία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γριγιάζουν και ίσω όχι άδικα για κάποια θέματα στο κομμάτι τη δουλειά ή τη καριέρα του. Αλλά υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι νιώθω ότι τρέφονται από την γκρίνια. Ό, πάρα ότι πλέον στην, πλέον. στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ουσιαστικό λόγο για να γκρινιάξουν, αλλά τρέφονται από αυτό. Δεν μπορούν να φανταστούν τη ζωή του χωρί γκρίνια. Σωστά, ε, εδώ οι ψυχολόγοι της ομάδας μας ε, μας λένε ότι υπάρχουν άπειρες έρευνες οι οποίες δείχνουν πως πολλοί άνθρωποι απολαμβάνουν την ένταση του συναισθήματος ασχέτως αν αυτό είναι αρνητικό ή θετικό. Δηλαδή μπορεί να έχουμε ένα πολύ πολύ κακό συνέστημα αλλά να απολαύσουμε το ότι είναι δυνατό γιατί μας κάνει να νιώθουμε ε, έτσι ζωντανοί ε, και δεν δίνουμε τόσο πολύ σημασία στο αν αυτό μας κάνει καλό ή όχι. Η γκρίνια ας πούμε προκαλεί τέτοια συναισθήματα. Και ξέρει τι γίνεται, επειδή την μοιραζόμαστε την κρίνια αυτή, γίνεται και διπλή. Γιατί θα πάω εγώ τώρα, α πούμε, ε, σε έναν φίλο μου και θα πω, να σου πω, η γογό που συνεργαζόμαστε τόσο καιρό δεν μου έχει δώσει σοκολάτα, δεν ah, τρώει μόνη τη σοκολάτα. Α, ah, και θα αρχίσει να κρίνει. Και θα δίκιο. Και, ναι, <laughs> <laughs> και θα μου πει τώρα ο φίλο μου, άκου να δει τι έκανα, αν είναι δυνατόν, ναι, ξέρω εγώ. Και θα πάρω και ένα αρνητικό συνέστημα πάλι. Οπότε αυτό το πράγμα γίνεται όλο και πιο έντονο. Και τώρα, αστείευόμενο προφανώ το λέω για να δώσω το παράδειγμα. Αν και εντάξει, μια σοκολάτα θα την έτρωγα να σου πω την αλήθεια. Ε, ε, Παρ' όλα ε, αυτά. Να σου κάνω να στη στείλω αεροπορικό ναι. κι αυτήν. Θα έρθω σύντομα ξανά. Ε, και βλέπω, α πούμε, πολλού ανθρώπου που αντί να επιλέξουν την πράξη, αντί να επιλέξουν έναν δρόμο ο οποίο θα είναι πιο πρακτικό, να φέρει. Ε, κάποια αποτελέσματα, θετικά ή αρνητικά δεν έχει σημασία, αλλά κάποιε αλλαγέ τέλο πάντων στην κατάσταση που βρίσκεται, προτιμά να τη σχολιάζει με τρόπο όπω περιγράψαμε πριν, με γκρίνια δηλαδή, με μεμσημυρία κτλ., ε, αντί να προσπαθήσει να, να φέρει κάποιε σοβαρέ αλλαγέ. Τώρα, ψυχολογικά όπω ε, προείπαμε, το καταλαβαίνω αυτό. Από εκεί πέρα, δεν μπορώ να καταλάβω να γίνεται αυτό πράγμα για πολύ καιρό. Γιατί ε, σκέφτομαι, ρε παιδί μου, ότι, ωραία. Ε, Περνά μια δύσκολη κατάσταση στη δουλειά σου. Όντω, και στι πιο πολλέ περιπτώσει μπορεί να έχει και δίκιο. Δεν θε να κάνει κάτι γι' αυτό. Δηλαδή ε, Σου αρέσει αυτό το πράγμα συνέχεια να το σχολιάζει, δεν σου αρέσει να υπάρχει μια εξέλιξη, μια αλλαγή. Και έρχεται εδώ πάλι η ψυχολογία να μα ε, διαφωτίσει, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι φοβούνται και την αλλαγή. Πολλοί έχουμε, αν θε, και το λέω για να το ακούσουν και οι, οι τηλεθεατέ μα, οι αγαπητοί τηλεθεατέ, μήπω το ε, δούνε και στον εαυτό του ή στην δικιά του καριέρα πολλέ φορέ, επειδή φοβόμαστε το επόμενο επίπεδο, μπορεί να αρνιόμαστε ή να κατηγορούμε την υπάρχουσα κατάσταση, αλλά δεν είμαστε και έτοιμοι να πάμε στο επόμενο. Και θα γκρινιάξουμε στην παρέα μα τον σύντροφό μα, σύντροφό αλλά δεν θα κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα για να αλλάξει αυτό. Γιατί, γιατί η βολή είναι ωραίο πράγμα, γιατί τα νέα καθήκοντα ή οι νέε καταστάσει φέρνουν φέρουν και νέε ευθύνε και οι νέε ευθύνε είναι κόπος και πόνος. Και ταυτόχρονα το τον α, αποφεύγουμε λίγο. Και, και κάνουμε τώρα, τι προτιμάμε, ναι. δηλαδή να μένουμε σε αυτό το οικείο που πε, περιέχει γκρίνια και πε, βόλεμα και με, με, μια κατάσταση έτσι βαλτωμένη από το να με, δώσουμε μία και να πάμε απέναντι και να. Με, θα ήθελα να, να χρησιμοποιήσω τώρα μία έκφραση ναι. που θα με, με, χαρακτηρίζει τόσο πολύ τη σκέψη μου, αλλά είμαστε και τηλεόραση οπότε τέλο πάντων δεν θα ναι, την χρησιμοποιήσω και να τα να όλοι, σαρώσουμε ναι. όλα. Να το πω έτσι, να τα σαρώσουμε ναι, όλα. Ναι, είναι μια κατάσταση αυτό. Και πρόσεχε να τώρα, και εγώ που τα λέω, έχω υπάρξει αυτή η κατάσταση και λίγο πολύ έχουμε υπάρξει όλοι μα. Ναι, το... όμως όμω πε μου λίγο κάτι, όταν υπήρξε mm. ή όσε φορέ έχει υπάρξει mm. σε αυτή την κατάσταση, γιατί και εγώ έχω υπάρξει πολλέ φορέ αυτή την κατάσταση και γκρινιάζω. Mm. Δεν mm. νιώθει ε, από ένα σημείο και έπειτα ότι κουράζει και εσύ ο ίδιο τον εαυτό σου. Ότι Ακριβώς δεν είσαι καθόλου παραγωγικός και δημιουργικός και νιώθεις την ανάγκη να σου ρίξεις μία σφαλιάρα, τρόπος του λέγει, και να πας μπροστά. Πολύ ωραίο αυτό που λες. Θα σου πω το εξή. Ε, ένα από τα πολύ έτσι, ε, κα, ανώτερα καθήκοντα που έχουμε σαν ομάδα είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι πρέπει να μπουν σε πράξεις, να μπουν σε μια διαδικασία αλλαγών, πριν φτάσουν στην απόγνωση. Πολλοί άνθρωποι, λοιπόν, φτάνουν στην απόγνωση, στο έσχατο σημείο για να αρχίσουν να φέρουν αλλαγέ και να σταματήσουν να γκρινιάζουν, αλλά να κάνουν κάτι. Στο παράδειγμα λοιπόν που ο πριν είπα, α πούμε, τη σοκολάτα, αντί να πάω δηλαδή να το πω στην παρέα μου, θα μπορούσα να έρθω σε σένα και να σου πω, εγώ μου, σε εργαζόμαστε τόσο καιρό. Μια σοκολάτα δεν έχουμε φάει μαζί. Και να κάνουμε μια κουβέντα η οποία πρόσεχε τώρα. Μπορεί να έχει κάποια θετικά αποτελέσματα, μπορεί και ουδέτερα, αλλά θα έχει μια τριβή σίγουρα. Γιατί και εσύ μπορεί να μπει σε άμυνα εκείνη τη στιγμή και να αρχίσει να μου ανταπαντά κάποια επιχειρήματα σωστά ή λάθο επιχειρήματα. Έτσι. Και εκείνη, αυτή η τριβή έχει πόνο. πόνο. Και αυτό μπορεί εκείνη τη στιγμή εγώ να μην είμαι έτοιμο να το διαχειριστώ. Να μην το θέλω. Γιατί η φυσική ροπή του ανθρώπου δεν είναι η εξέλιξη και η βελτίωση. Η φυσική ροπή του ανθρώπου είναι το μονοπάτι τη λιγότερη αντίσταση. Δηλαδή επιλέγουμε να κάνουμε τα πράγματα τα οποία είναι πιο εύκολα για μα και μια συζήτηση μαζί σου ή με τον προϊστάμενο ή με τον μάνατζερ μου δεν θα είναι τόσο εύκολη. Γιατί θα έχει πόνο, θα έχει αντίδραση. Και μπορεί να σκέφτομαι και το μέλλον ότι κοίταξε να άμα το πω αυτό στη ή στο μου, οπουδήποτε, μπορεί μετά η σχέση μα να αλλάξει και να μην είναι τόσο καλή. Ή να μην είναι σε αυτό το επίπεδο που τώρα έχω συνηθίσει. Σπύρο, να σε ρωτήσω κάτι. Ε, mm. Για όλου του ανθρώπου, ο εύκολο δρόμο είναι πάντα και εκείνο τον οποίο επιλέγουμε. Και γιατί στο ρωτάω αυτό. Θυμάμαι τα χρόνια πριν τα social media και το ίντερνετ και την ευκολία αυτή που πια μπορείς να βρεις τους πάντες και τα πάντα πάρα πολύ εύκολα, που δούλευα σαν υπεύθυνη ραδιοφώνου σε ένα ραδιόφωνο εδώ στα Χανιά για πάρα πολλά χρόνια και προκειμένου να κλείσω μία συνέντευξη με έναν καλλιτέχνη θα έπρεπε να μιλήσω με 15 άτομα από μία δισκογραφική εταιρεία, τον υπεύθυνο του υπεύθυνου και πάει λέγοντας, για να καταλήξω στον πιο στενό συνεργάτη ενός... Καλλιτέχνη, όπου εκείνο θα μου έδινε όλα τα στοιχεία κτλ. Και, και τελικά με τον καλλιτέχνη θα μιλούσα κατευθείαν στον αέρα. Αυτή Μάλιστα. θα ήταν η πρώτη και η τελευταία επικοινωνία που θα είχα μαζί του. Ε, Ακολουθούσα λοιπόν μια διαδικασία η οποία ήταν δύσκολη και χρονοβόρα σε κάποιε περιπτώσει. Mm -hmm, mm -hmm, Όταν μπήκαν mm -hmm. στην ζωή μα τα social media. και εγώ συνεχίζω να κάνω αυτή τη δουλειά και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. τα πράγματα mm -hmm. ήταν πάρα πολύ απλά. Μπορώ κατευθείαν να απευθυνθώ στον καλλιτέχνη άμεσα. Ε, χωρίς ε, μεσάζοντες, πολύ εύκολα, με ένα απλό μήνυμα και μέσα σε λίγη ώρα να έχω τελειώσει τη δουλειά μου. Σε πληροφορώ ότι αυτός ο πολύ εύκολος και άμεσος τρόπος πια εμένα δεν με εγωιτεύει τόσο. Εμένα mm. μου λείπει όλη αυτή η διαδικασία γιατί ήταν, ήταν δημιουργική, έβαζες ένα στόχο και όταν πια έφτανες στο τέλο και τον είχε καταφέρει ένιωθε ότι είχε παλέψει πραγματικά. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες, ε, εξαιρετική παρατήρηση. Αυτό έχει να κάνει όμω με το τελικό αποτέλεσμα το οποίο σε δικαίωνε. Γιατί εάν σε, αν ρωτούσα την εγώ τότε πόσο την κουράζει όλο αυτό, θα έλεγε Με κουράζει απίστευτα. Ε, μπορεί να απολάμβανε και κάποια κομμάτια τη διαδικασία, αλλά το τελικό αποτέλεσμα σου δίνει ε, μια απίστευτη όθηση, ένα, μια σερωτονίνη τέλο πάντων, μια ευτυχία και αυτό το πράγμα σε έκανε να, 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 να πετά τα ουράνια, να είσαι ευτυχισμένη, εντάξει. Δεν είναι για όλου έτσι. Δεν είναι για όλου οι δυσκολίε. Είναι... Αυτό που τη υποπολαμβάνει, α πούμε, στη δουλειά σου, δεν σημαίνει ότι θα το απολαύσει και κάποιο άλλο. Ε, εγώ δεν θεωρώ ότι είμαστε όλοι οι άνθρωποι ίδιοι, ούτε ότι όλα δουλεύουν για όλου. Εγώ θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπο, εξερευνώντα τι διαδικασίε στην καριέρα του, στη δουλειά του κτλ., μπορεί να βρει αυτό που ταιριάζει. Αλλά εγώ μου δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι. Και αυτό κάνει κάποιου ανθρώπου, αν θε και να λέμε την αλήθεια, να ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους και να εξελίσσονται και να αποκτούν πράγματα που οι υπόλοιποι άνθρωποι δεν έχουν. Γιατί? Γιατί ξεβολεύτηκαν. Γιατί μπήκαν σε μια διαδικασία να δυσκολευτούν. Και πρόσκειτο τώρα να δεις, αυτό που λένε που το λέω ο σοφός λαός βασικά, ότι κοίταξε να δεις, δεν είναι όλοι για όλα και ε, τα μεταξωτά σώρουχα είναι για επιδέξιους επισυνούς, θα το πω έτσι, ναι. Ε, Ισχύει πάρα πάρα πολύ. Και εάν εσύ Είσαι σε μια φάση να κάνεις μια συνειδητή προσπάθεια να δυσκολευτεί, ε, δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι που δεν είμαστε πούμε, σε αυτή τη συνειδητή προσπάθεια, δεν το σκεφτόμαστε ενδεχομένω, δεν θα επιλέξουμε ασυνείδητα την ε, λιγότερη αντίσταση. Το μονοπάτι δηλαδή που δεν μας κοπιάζει τόσο πολύ. Ναι, ναι, ε, ναι. Και αλλά αυτό, δεν, αυτό δεν διαφοροποιήσαμε. Αντί να αντιληφθούμε ότι η γκρίνια ε, με την οποία λούζουμε εμεί του εαυτού μα και πνίγουμε και του γύρω μα, ε, θα γυρίσει μπούμεραγκ. Δεν αυτά τώρα αποτέλεσμα. Ε, εξαιρετ... είναι. Είναι, πολύ βαθιά σου κουβέντα αυτό. Θα σου πω το εξή. Εγώ δεν πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τη βαθιά επίγνωση αυτή που αναφέρει. Δηλαδή, μπορεί να περνάνε καλά με την κρίνια, γιατί κουτσομπολεύουμε και λίγο με του φίλου μα και κάνουμε κουβεντούλε και μου λένε και μερικά πράγματα και αυτοί και ανταλλάζουμε συναισθήματα. Δεν έχουμε όλη την α, αυτοεπίγνωση ότι αυτό που κάνω τώρα είναι αποφυγή. Γιατί, σαν χώρα δυστυχώ, δεν ψυχοεκπαιδευόμαστε. Δηλαδή τα ερεθίσματα που θα μας οδηγήσουν στο να αρχίζουμε να σκεφτόμαστε ότι αυτό που κάνουμε είναι κακό για τον εαυτό μας, δεν είναι αρκετά. Υπάρχει μια εκπομπή, ας πούμε, όπως είναι η δικιά σου, τώρα που ακούει κάποιο κάτι, το Σπύρο, την εγώ να συζητάνε, μπορεί να... Κάπω να πάει λίγο το μυαλό του, να ακολουθήσει και άλλα πράγματα και να διαβάσει μερικά βιβλία και να αρχίσει να το κάνει μόνο του. Αυτό δεν φτάνει χρειάζεται να γίνει από κεντρικά αρχικά, έτσι, από την κυβέρνηση, στην εκπαίδευση και όλα αυτά, και έπειτα να, να δούμε και άλλε εκπομπέ και στην υπόλοιπη τηλεόραση και στα υπόλοιπα μέσα και στα social media. Είναι πολύ λίγα τα ερεθίσματα για να μπει ο άνθρωπο σε μια διαδικασία τέτοια εσωτερική αναζήτηση. Οπότε εγώ δεν του κακίζω με αυτή την έννοια. Απλά αφού το ακού τώρα, αγαπητέ φίλε, αγαπητή φίλη, μπε σε μια διαδικασία να μιλήσει με τον εαυτό σου και να πει: Αυτό που κάνουμε βοηθάει, μου. Γιατί υπάρχει αυτό που λέμε η πυραμίδα του Μάσλο, δεν ξέρω αν την έχει υπόψη σου, που δείχνει την πυραμίδα των αναγκών. Εντάξει. Κάποια στιγμή οι, οι, οι ανάγκε μα που είναι βιοποριστικέ, α πούμε, το να έχουμε το φαγητό μα, το νερό μα κτλ., καλύπτονται. Στα επόμενα επίπεδα, όσο ανεβαίνουμε, πάμε και στην αυτοπραγμάτωση, δηλαδή αυτό που έχουμε σαν όραμα για τον εαυτό μα. Εάν είμαστε μη παραγωγικοί και απλά γκρινιάζουμε, δεν θα το φτάσουμε ποτέ αυτό. Ποτέ. Οπότε δεν θα νιώσουμε απόλυτα ευτυχισμένοι γιατί δεν θα έχουμε καλύψει όλο το πλήθος των αναγκών μας. Εντάξει? Δεν μας φτάνει να είμαστε απλά χορτασμένοι και να έχουμε νερό. Θέλουμε και άλλα πράγματα. Και δυστυχώς το να γκρινιάζουμε δεν μας πάει σε αυτά τα πράγματα. Μας πάει μόνο η πράξη. Κανένας ποτέ με γκρίνια δεν κατάφερε τίποτα. Μόνο οι, αυτό οι άνθρωποι που, που έπραξαν. Αν έχει γνωρίσει ποτέ mm. κάποιον άνθρωπο ο οποίο με γκρίνια, με, με πολύ σπρόξιμο, με πολύ κόπο τελικά κατάφερε να φτάσει στην κορφή της πυραμίδας, αλλά α, μέχρι τότε η διαδρομή ήταν ε, και βασανιστική πολύ και στο τέλος δεν ευχαριστήθηκε και ε, την κορφή. Θα σου πω, η μόνη φορά που έχω δει να πετυχαίνει η γκρίνια είναι όταν ε, μια πολύ φιλική μου οικογένεια το παιδάκι αρχίζει να γκρινιάζει και του δίνει το παιχνιδάκι, του δίνει το παγωτό κτλ. Μόνο τότε δουλέψει αυτό. Από εκεί πέρα, επειδή υπάρχει πραγματική ζωή, πραγματική αγορά και ο κόσμο δεν τα ανέχεται τόσο πολύ αυτά, ε, χρειάζεται και λίγο πρακτική αξία να δώσουμε. Οπότε, εάν αγαπητέ φίλε, αγαπητοί φίλοι, τώρα είσαι σε μια φάση που γκρινιάζει συνέχεια, καλώ γκρινιάζει, εντάξει, το απολαύσε, okay, σταμάτα λίγο αυτό, κάνε μια παύση, αφού βλέπει δεν σου δουλεύει και μπε σε μια διαδικασία να ορίσει κάποιο πλάνο δράση. Τι σημαίνει πλάνο δράση. Θα κάνω δύο-τρει κινήσει, οι οποίε μπορεί να φέρουν μία μικρή αλλαγή σε αυτό που εγώ ορίζω ω προβληματική κατάσταση. Δεν τα πάω καλά με τον συνεταιρό μου, δεν τα πάω καλά με τον συνεργάτη μου, δεν τα πάω καλά με τον μανατζέρ μου. Να ξεκινήσω να κάνω μια κουβέντα. Εάν αυτή η κουβέντα δεν οδηγήσει πουθενά, να αρχίσω να ψάχνω κάποιε εναλλακτικέ. Μήπω να ακολουθήσω μια άλλη καριέρα, μήπω να πάω σε μια άλλη εταιρεία μήπω να φέρω και κάποιον άλλον να μα βοηθήσει σε αυτήν την κουβέντα. Έναν Φαντάζομαι, ειδικό, ένα σύμβουλο. Βασική, προϋπόθεση να, βασική προπόθεση για να πραγματοποιηθεί σωστά αυτή η κουβέντα είναι να μην έχουμε γκρίνια στην κουβέντα. Ε, όχι, θα σου πω γιατί. Γιατί την ώρα που εκφράζει συνέστημα μπορεί να βοηθήσει αυτό. Να καταλάβει δηλαδή η άλλη πλευρά ε, λίγο καλύτερα. Φυσικά δεν μπορούμε να μένουμε μόνο στην αρνητική και στην αντρεντήλα. Συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι. Αλλά δεν είναι κακό όταν θα πάμε να μιλήσουμε σε ένα ανθρώπινο επίπεδο με του συνεργάτε μα, να πούμε: Νιώθω έτσι, ρε φίλε. Που μπορεί να είναι λάθο. Ναι, μπορεί ναι, εγώ 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 θα το βιώνω να είναι αυτό. Θέλω να σα ρωτήσω τρόπο. κάτι. Αν ένα ναι. άνθρωπο στο εργασιακό του περιβάλλον είναι μονίμω mm. γκρινιάρη και αποφασίζει mm. τέλο πάντων να ξεβολευτεί και πάει να κάνει μία κουβέντα mm. και συνεχίζει αυτή την γκρίνια και στην κουβέντα, ποιο θα τον πάρει στα σοβαρά. Θα πρέπει μετά είναι και στην ευθύνη του άλλου ανθρώπου, του μάνατζερ, α πούμε, ή τέλο πάντων με όποιον ε, μιλάει. Ε, πώ θέλει να διαχειριστεί το συνέστημα που του έρχεται και, την, και πώς την ουσία των ε, λεγόμενων του. Δηλαδή, αν εγώ πάω με γκρινιάρικο τρόπο, έρθω και σου πω ε, και σου κάνω δεν ξέρω εγώ τι κατούλα ή δεν ξέρω εγώ τι, και, αλλά η ουσία αυτών που λέω έχει νόημα, γιατί ξέρεις, δεν μου έχει δώσει σοκολάτα ποτέ, ε, είναι και σε σένα λίγο τι ενσυναίσθηση έχει και πώ ε, θες να συνεχίσουμε τη συνεργασία μα και πώ νιώθει για μένα εν τέλει. Γιατί αυτό είναι μια ανθρώπινη επικοινωνία. Είναι πάρα πάρα πολύ λογικό. Ε, συμφωνώ ότι πρέπει να μετριάσουμε ε, την ε, υψηλή ένταση αν θε ή τα πάρα, πάρα πολύ έντονα λόγια, αλλά ε, δεν είναι κακό να εκφραστούμε σε ένα εταιρικό περιβάλλον αν θε και με έναν ανθρώπινο τρόπο, γιατί πιστεύω βαθιά μέσα μου ότι αυτό το πράγμα λείπει. Δηλαδή, ε, ακολουθούμε πολλά πρωτόκολλα και δεν ακολουθούμε αυτό που λέει και η ψυχούλα μας μερικέ φορέ. Πιστεύω ότι αν αφήσουμε λίγο πιο άνοιχτη την επικοινωνία, όπω έχουμε πει και σε άλλε εκπομπέ μα, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Γιατί θέλω να σε μάθω καλύτερα σαν άνθρωπο για να μπορώ να σε καταλάβω και εφόσον είναι εφικτό να ικανοποιήσω και αυτό που μου ζητά. Και Ωραία. από τι δύο μεριέ. Ερώτηση. Είμαι υπάλληλό σου και είσαι εργοδότη μου. Και είμαι mm. μονίμω αυτή η υπάλληλο η γκρινιάρα η, που δεν θέλει να ξοβολευτεί, που μ, μ, τοξική, μίζερη και πάει λέγοντα. Κάποια στιγμή έρχομαι με την ίδια γκρινιά σου, κάνω μια κουβέντα, δεν τα βρίσκουμε και σου λέω εντάξει, Σπύρο, εγώ, θα φύγω, δεν μπορώ άλλο, θα δω τι θα κάνω. Ε, mm -hmm. Χωρί ιδιαίτερε εντάσει, χωρί τσακωμού. Έχω χτίσει. Ένα λάθος προφίλ, το οποίο θα βγει στην αγορά και θα με στιγματίσει και ενδεχομένως θα με, με δυσκολέψει στο να βρω την επόμενη δουλειά μου. Γιατί εσύ σαν εργοδότης, ενδεχομένως να κληθείς να δώσεις κάποιες συστάσεις. Ε, είναι πολύ πιθανό. Μου συμβαίνει πάρα πολύ συχνά σε παλιές συνεργασίες που έχω να με καλούν άνθρωποι. Προσπαθώ να δίνω μια θετική εικόνα αν θες, στον παλιό μου συνεργάτη γιατί για κάποιο διάστημα τουλάχιστον ήταν και επιλογή μου έτσι να συνεργάζομαι μαζί του. Βέβαια, δεν μπορώ να μην πω και την αλήθεια. Γιατί η αλήθεια πρέπει να είναι πάντα ο οδηγό μα. Ε, ναι, υπάρχει αυτή η περίπτωση που λε. Από την άλλη, σκέφτομαι, αν είμαι και ψεύτη και δηλαδή δεν γκρινιάζω. μήπω δίνω και μια ψεύτικη εικόνα για την αγορά και έτσι δεν έχω και το φίλτρο που χρειάζεται για να συνεργαστώ με του κατάλληλου ανθρώπου. Δηλαδή, εάν δεν είμαι συμβατό ή συμβατή σε μια εταιρεία και αυτό μου δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα. Μήπω και στην αντίστοιχη την άλλη εταιρεία που θα το δει με τον ίδιο τρόπο, δεν θα είμαι και εκεί σηματό και συμβατή και αργά ή γρήγορα θα αρχίσω να ψάχνω πάλι. Οπότε, μήπω θα πρέπει να αλλάξω και λίγο εγώ αυτή την προσέγγιση, δείχνοντα την αλήθεια μου και όχι τα πρωτόκολλα, για να βρω του κατάλληλου συνεργάτε. Αυτό είναι τροφή για σκέψη για κάθε άνθρωπο. Καλά, Θεωρώ αυτό ισχύει 100% και για τι σχέσει. Είναι αυτό που δείχνουμε στην αρχή ότι είμαστε τέλειοι, λαμπεροί, φανταστικοί και στην πορεία δείχνουμε και τον πραγματικό μα σε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Φυσικά ο κάθε άνθρωπο πρέπει να προστατεύει τον brand του, γιατί κάθε εργαζόμενο είναι μια εταιρεία από μόνο του, είναι ένα προσωπικό brand και οφείλουμε να στον εαυτό μα πρώτα απ' όλα και ο, μετά, κατα, 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 εξα, και, 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 μετά σε όλου του άλλου ε, να προστατευόμαστε, να προστατεύουμε τη φήμη μα. Ε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι την ώρα που θα βγάλουμε τα πραγματικά μας συναισθήματα, θα πρέπει και αυτά να τα ντύσουμε με κάτι. Είμαστε ε, ικανοί να προσαρμοστούμε σε πολλές καταστάσεις, αλλά εγώ δεν λέω ότι δεν, να, να δεν χρειάζεται να συμβαζόμαστε. Προσπαθώ στι κουβέντες που κάνω με τους ανθρώπους, να τους οδηγώ, να τους πείθω αν θες σε μερικές περιπτώσεις, να δείχνουν το πραγματικό τους σε αυτό. Γιατί και αυτό είναι φίλτρο. Γιατί ο πραγματικός μας αυτός, Μα φέρνει στη ζωή μα ανθρώπου, επιχειρήσει και συνεργασίε που ταιριάζουν, παύλα είναι συμβατέ με αυτό που θέλουμε βαθιά στην ψυχουλότητα. Με βάση το παράδειγμα που έφερε με τη σοκολάτα, το mm. οποίο ήταν καταπληκτικό, και εννοείται ότι όταν θα έρθει εδώ, έτσι, μία. Ένα, ένα πάκο σοκολάτε θα έχω για να σου πει. Είχα καλή πάσα. είχα Τε, καλή πάσα τέλειωσε, ξέρει εσύ πολύ καλά <laughs> τώρα τι κάνει. <laughs> <Ήτανε>, το θεωρούσε νοτικική <laughs> αυτό που κάνει. Να σου <laughs> πω κάπω πρέπει είναι. να γλυκαθώ. Είναι εύκολο, mm. ενέτη ναι, τη 2024 είναι εύκολο να βάλουμε και λίγο την uh, γκρίνια στην άκρη. Εν πάση περιπτώσει, μαζί με την κρίνια μα να πάμε και να mm. συζητήσουμε για, το ποιο, για ποιο λόγο δεν σου έδωσα εγώ σοκολάτα και εσύ να διεκδική αυτό που θέλει. Πόσο εύκολο είναι να μην μου κάνει καμία τέτοια κουβέντα και να πα και να αγοράσει μόνο σου αυτή τη σοκολάτα. Ναι, αν είναι στο χέρι μου, θα το επιλέξω. Από τη στιγμή που ε, το μονοπάτι αυτό είναι πιο εύκολο για μένα, όπω είπαμε πριν. Ε, επίσης, είναι πολύ εύκολο, για να το δούμε και λίγο πιο σφαιρικά, α, να μην σου κάνω ποτέ αυτή τη κουβέντα και απλά να απομακρυνθώ, να πάω σε μια άλλη εταιρεία. Ε, αυτό έχει να κάνει, και επίσης, και με σένα. Δηλαδή, πόσο σημαντική είναι αυτή η συνεργασία α, για σένα. Δηλαδή, βλέπεις ότι απομακρύνομαι, βλέπεις ότι κάποιες γέφυρες επικοινωνίας που μπορεί να είχαμε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας, αυτές σιγά-σιγά πέφτουν ή κλείνουν, κλείνουν αυτοί οι δρόμοι. Δεν θα σε το ξερευνήσει και εσύ από την άλλη μεριά. Μπορεί εγώ να γκρινιάζω γι' αυτό στην παρέα μου. Αλλά εσύ τι κάνει γι' αυτό, δεν κάνει και εσύ κάτι. Και μπορεί εγώ να μην κάνω τίποτα. Αν σου είμαι χρήσιμο, κάνε και εσύ κάτι, κάνε μια κίνηση. Είναι τόσο αυτό... ουσιαστικό αυτό, που λε, mm. θέλω, αν είναι δυνατόν, να ρίξουμε τώρα που είναι και ζωντανή εκπομπή υπότιτλου από κάτω, να σκεφτόμαστε τι θα πει και να, 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 να το φωνάξει. Ε, είναι αμφίροπη. Είναι αμφίροπη η συνεργασία. Χρειάζεται και από του δύο να υπάρχει πόνο και κόπο και πολύ πολύ αξία και να ανταλλάζεται αυτή η αξία. Δεν είναι μόνο από τον έναν. Απλά τι γίνεται. Γιατί ήθελα να συγκεντρωθούμε, αν θες, στην αρχή τουλάχιστον στην κουβέντα μας, σε αυτούς που γκρινιάζουν. Γιατί αυτοί πονάνε περισσότερο. Γιατί είναι μέσα στην καθημερινότητά τους ένα αρνητικό συνέστημα που μπορεί, όπως είπα πριν, να το απολαμβάνουν, αλλά άμα γίνεται επιμακρών δημιουργεί πρόβλημα στον ψυχισμό τους. Δηλαδή, εάν είσαι συνέχεια σε μία γκρίνια και σε μία μύρλα, το πιο πιθανό είναι αυτό το πράγμα να καταγραφεί μέσα σου. Και όταν καταγραφεί μέσα σου, θέλει τεράστιο, πολύ μεγαλύτερο κόπο να το ξεγράψει. Και θα έχει ένα μόνιμο βάρο ή μια μικρή, αν θέσει, μελαγχολία, επειδή η μια μικρη αν θες μελαγχολια επειδη η καριερα σου είναι κάπω, ενώ θα μπορούσε με δύο-τρία βηματάκια να το έχει αυτό το πράγμα προβλέψει, να το έχει αλλάξει. Και, ε, και μπράβο, βασικά που δίνει και βήμα στα τέτοια θέματα, εγώ μου, γιατί ένα άνθρωπο να, να δει αυτό το πράγμα τώρα που κάνουμε και να αποφασίσει ότι θα κάνει δύο-τρει κουβέντε που πρέπει, θα είναι μεγάλη επιτυχία και συγχαρητήρια. Καταρχά, θα είναι παραπάνω από ένα άνθρωπο, γιατί ο ένα άνθρωπο είμαι εγώ. Οπότε ε, και να ξέρει ότι ε, όλα αυτά τα οποία λέμε, πόσο πολύ τα προσπαθώ να, να τα ακολουθώ και να τα φιλτράρω και να δω ε, τι κάνω τώρα εγώ. Έχω γκρινιάξει, α πούμε. Ε, ε, όταν μου είπε το θέμα σου είπα, πο, πω είδε τι σου απάντησε και στο μήνυμα. Και αυτό δεν μπορώ να το μεταφέρω. Δεν Ναι, ναι, το μεταφέρω. κοίτα τώρα, πω πω. Ναι, το έχω κάνει και το κάνω. Έλα, πάμε παρακάτω. Άλλαξε το. Δεν, είναι ωραίο να αλλάζουμε. Μπορεί να μην μα ταιριάζει αυτή η αλλαγή, αλλά είναι ωραίο να πειραματιζόμαστε. Α μπαίνουμε τουλάχιστον στη διαδικασία. Να, να πω κάτι. Ε, να το δούμε και λίγο από την άλλη μεριά, όπω πολύ σωστά το, το πήγε κι εσύ. Και όταν βλέπει και έναν άνθρωπο να σου γκρινιάζει λίγο, να σου παραπονιέται. Ε, του βήμα. Δηλαδή, άστο να εκφραστεί, άστο να πει λίγο τα παραπονά του. Γιατί μπορεί μέσα από αυτά να πάρει κάτι το οποίο θα σε βελτιώσει και σένα, θα βελτιώσει τι διαδικασίε, θα βελτιώσει την κατάσταση. Γιατί Είχα μάθει στην πορεία μου στον ΟΤΕ, αγαπητοί εγώ και αγαπητοί τηλεθεατέ, ε, ότι οι πελάτε που μας κράζουν σε αυτοί που μας παραπονιούνται, είναι αυτοί που μα αγαπάνε. Γιατί ο πελάτη που ε, δεν μα αγαπάει και απλά κάτι δεν, δεν του κάνει, σηκώνεται και φεύγει και δίνει τα λεφτά του αλλού. Ενώ ο πελάτη που παραπονιέται θέλει να συνεχίσει να δίνει τα λεφτά του, την αξία του δηλαδή, την αγάπη του σε εμά, απλά κάτι τον χαλάει. Και αυτό είναι και ένα οδηγό για να βελτιώσουμε μερικά πράγματα. Οπότε, αν είμαστε στην αντίθετη μεριά τη γκρίνια, α το αξιοποιήσουμε κάπω. Έστω και για τη δικιά μα βελτίωση, για τη δικιά μα μακροημέρευση. Να το δούμε αν σαν πες. ένα τρόπο μόνο... γι' αυτό. Ναι, και όχι μόνο να του κάνουμε τη χάρη. Ωραία, μπορεί να μου πει πότε θα μου κάνει τη χάρη να έρθει στα χανιά. Μόλι με καλέσει. Με έχει καλέσει και δεν ήρθα. <laughs> Παιδιά, <laughs> τι να είπε... Να το <laughs> Αλήθεια. Λοιπόν, ωραία, ωραία. Θα καλύ... να τόσο επίσημα. Κάπου λοιπόν, με άκουσε με τώρα. Επίσημα, είσαι καλεσμένο. Πάντα. Ε... Πάντα. <σχελίως> είσαι πάντα καλεσμένο. Τέρχομαι λέει τρει το βράδυ. την πόλη. <σχελίως> δεν μπορεί να μου λε πάω εκτάκτο στο Ηράκλειο και δευτό και, δε, και πού είμαστε διπλανή νομή. Κάτσι. Ναι, ναι, ναι. Είχα, είχα κάτι γυρίσματα. Έπρεπε να πάω πολύ γρήγορα. κάθεσα δύο μέρε και δεν μπορούσα να έρθω. Αλλά την επόμενη φορά ελπίζω να μην χρειαστεί κάτι έκτακτο γιατί. Αλήθεια στο λέω, δεν το λέω για δικαιολογία ε, και το λέω και δημόσια. Ε, ενώ αγαπάω πάρα πολύ την Κρήτη και ειδικό στα Χανιά, ε, δεν μου είναι εύκολο να μετακινούμε τόσο ε, σε last minute. Ούτε και το υπάρχει κάνω υπάρχει μόνο να για πολύ ειδικέ δίπλα μου. Ε, τώρα αλλάζει <συσχελίως> λίγο το παραμυθί, γιατί ξέρει τι γίνεται. Όλοι έχουν την τιμή του. Ένα Α, αρκεί να είναι γάλακτο. Δεν μου φέρει τίποτα γιγανή. Γάλακτο έτρωγα πριν. Γάλακτο έτρωγα. Αυτό ο Εσύ και θα τα βρούμε όλα. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Λοιπόν, παιδί, θα τον βρείτε στο TikTok. Θα τον βρείτε στο Instagram, στο mm. Facebook, στο YouTube, στο Man of Style. Είναι ο Σπύρο Ανδριανό. Συστάσει από μένα δεν χρειάζεται. Είναι ένα brand μόνο του πια. Ε, και πολύ τον αγαπάτε και πολύ τον αγαπάμε κι εμεί. Και πάρα πολύ σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Εγώ ευχαριστώ. Τα ξαναλέμε Να θυμάσαι όμως. ότι είσαι καλεσμένο και να μην γκρινιάζει κάθε φορά ότι δεν στο λέω. Όχι, ναι. καθόλου, καθόλου. καθόλου. <laughs> Πολλά φιλιά. Ευχαριστώ σπίλου. πάρα, πάρα πολύ. Για χαρά, καλή Πολλά σήμερα. φιλιά, να είσαι καλά.